Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η εορταστική περίοδος για τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης, όπου οι γιορτές δεν απέφεραν έσοδα στα ταμεία των τοπικών επιχειρήσεων. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, θα κάνουν πρεμιέρα με γενναία ποσοστά. 13 Ιανουαρίου ξεκινάει ο θεσμός των χειμερινών εκπτώσεων, η δεύτερη μεγαλύτερη περίοδο των εκπτώσεων μετά την καλοκαιρινή, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 29 Φεβρουαρίου. Οι επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης, οι έμποροι της Αλεξανδρούπολης, τα καταστήματα, όλα εφοδιασμένα πάλι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις καλύτερες δυνατές, με πάρα πολύ καλές τιμές. Τα πρώτα μηνύματα που έχουμε πάρει και θα εντοπίσετε ήδη το Σαββατοκύριακο έχουν μπει στις βιτρίνες τα ποσοστά και οι εκπτώσεις που θα διενεργήσει ο κάθε επαγγελματίας. Περιμένουμε τα ποσοστά να ξεκινήσουν από 30 έως 40% και με την πάροδο των ημερών ίσως να κορυφωθούν και σε μεγαλύτερα και σε υψηλότερα επίπεδα. Θα διαρκέσουν έως τις 29 Φεβρουαρίου, επιτρέποντας τους καταναλωτές να προμηθευτούν τα είδη που έχουν ανάγκη. Καταστήματα με ρουχισμό, υποδήματα, ηλεκτρικές συσκευές διαμορφώνουν τα ποσοστά των εκπτώσεών τους για να δελεάσουν το καταναλωτικό κοινό που έχει ανάγκες, αλλά δυστυχώς όχι πάντα την οικονομική άνεση να τις καλύψει. Θέλουμε να καλέσουμε για άλλη μια φορά τους Αλεξανδρουπολίτες κυρίως, αλλά και όλους τους επισκέπτες της πόλης μας να βγουν, να κάνουν καταρχήν την έρευνά τους. Μας ενδιαφέρει να έχουμε ενημερωμένους πελάτες, ενημερωμένους καταναλωτές, να βγουν να κάνουν την έρευνά τους και στη συνέχεια να επιλέξουν τα καταστήματα του κέντρου, τα μαγαζιά τα δικά τους για τις αγορές αυτής της περίοδου. Θέλω να πιστεύω και να υποσχεθώ ότι στα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης και φέτος, αυτή την περίοδο των εκπτώσεων, θα βρούμε τις καλύτερες δυνατές τιμές, έτσι ώστε να έχει πραγματικά ένα όφελος ο κάθε καταναλωτής, ψωνίζοντας από τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης, του κέντρου της πόλης. Στο πλαίσιο των εκπτώσεων, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Οι προσδοκίες για αυτή την περίοδο των εκπτώσεων είναι υψηλές, όπως ακριβώς το λέτε. Τα πρώτα μηνύματα που έχουμε και από την έρευνα που διενεργεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ότι τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δεν είχαμε καθόλου καλά αποτελέσματα. Η κίνηση ήταν αρκετά υποτονική σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή και με την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων από μεθαύριο, ότι θα δούμε κάποιο τζίρο στα καταστήματα, να βγουν ο κόσμος στην αγορά και να εκμεταλλευτεί τις καλές τιμές που θα έχουν τα καταστήματά μας. Και με αυτή τη λογική θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε λίγο καλύτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Όσον αφορά στους καταναλωτές, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στη διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την υποχρεωτική αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Για οποιαδήποτε καταγγελία, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 1520 της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.